Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση του Επιλογές. Και περνάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά μας θέματα. Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκονται από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου, δύο εργαζόμενοι στην ΚΕΔΙΣ που δεν έχουν εμβολιαστεί. Εφαρμόζουμε αυστηρά αυτό που ορίζει ο νόμος, δήλωσε η πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, κυρία Χρυσάνθη Παλάζη. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης για τους ανεμβολίες τους εργαζομένους. Και μάλιστα, σύμφωνα με την κυρία Παλάζη, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ανεμβολίαστο. Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκονται από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου δύο εργαζόμενοι στην ΚΕΔΙΣ που δεν έχουν εμβολιαστεί. Εφαρμόζουμε αυστηρά αυτό που ορίζει ο νόμος, δήλωσε η πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, κυρία Χρυσάνθη Παλάζη. Αυτό λοιπόν που θέλω να εξηγήσω είναι ότι στο πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως άτομα και να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, παρά μόνο να εφαρμόσουμε αυστηρά αυτό που ορίζει ο νόμος. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν το κάνανε, υποχρεωνόμαστε να εφαρμόσουμε τον νόμο και προχωρήσαμε σε αναστολή καθηκόντων. Σύμφωνα με την πρόεδρο της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι, κυρίως στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, ενημερώθηκαν εγκαίρως ότι θα έπρεπε να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού μέχρι 16 Αυγούστου. Τι σημαίνει η αναστολή καθηκόντων? Η αναστολή καθηκόντων δεν σημαίνει απόλυση. Σημαίνει αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Αναστέλουμε τον υπάλληλο από τα καθήκοντά του, δεν του επιτρέπουμε να παραστεί στην εργασία επειδή ακριβώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του εμβολιασμού, και εφόσον στο άμεσο χρονικό διάστημα θεωρήσει, ζυγίσει, υπολογίσει διαφορετικά τα πράγματα και προβεί σε εμβολιασμό, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του αφού πραγματοποιήσει τον πλήρη εμβολιασμό και αφού έχουν παρέλθει όμως και άλλες 14 ημέρες. Αυτές που απαιτούνται για να κατακτήσει την ανοσία που επιβάλλεται και να μπορεί πλέον ανεμπόδιστα να εργαστεί. Ήδη η επιθεώρηση εργασίας προχώρησε σε έλεγχο της δημοτικής επιχείρησης για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους και μάλιστα, σύμφωνα με την κυρία Παλάζη, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ανεμβολίαστο. Πλέον να προσθέσω, υπάρχει και πρόστιμο. Αν δηλαδή και ήδη στην ΚΕΔΙΣ έχει πραγματοποιηθεί ένας πρώτος έλεγχος, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Από την επιθεώρηση εργασίας ήρθαν να ελέγξουν αν το προσωπικό που είναι υπόχρεο σε εμβολιασμό είναι πράγματι εμβολιασμένο. Μας εξήγησαν ότι αν τυχόν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εμβολιασμού και επιτρέπουμε σε ανθρώπους ανεμβολίαστος να εργάζονται, ότι θα επιβάλλουν 10.000 πρόστιμο για το κάθε άτομο. Αναφορικά με τα κενά που δημιουργούνται, η κυρία Παλάζη δήλωσε ότι έχουν προβεί σε αντικαταστάσεις. Επομένως και εμείς θα προβούμε σε αντικατάσταση, σε συμβάσεις οι οποίες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Καλείς να αναπληρώσει τον υπάλληλο που έχει μπει στην αναστολή καθηκόντων, έναν νέο υπάλληλο, έναν νέο συμβασιούχο, με την προϋπόθεση όμως ότι αν τυχόν ο υπάλληλος που δεν εμβολιάστηκε και γι' αυτό το λόγο μπήκε στην αναστολή καθηκόντων, αν τυχόν εμβολιαστεί, μπορεί να επιστρέψει, οπότε αυτοδίκαια παίρνει πάλι πίσω τη θέση που είχε πριν. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα σε επιχειρηματίες εστίασης για αυθαίρετη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημόσιους χώρους στις Αίρες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Ταΐρη, οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αρχικά γίνονται συστάσεις, τονίζει ο κύριος Ταΐρης, και στη συνέχεια σε όσους δεν πειθαρχούν επιβάλλονται τα πρόστιμα. Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν βγάλει ακόμη άδεια για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Δημοτική Αστυνομία επιβάλλει πρόστιμα. Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα σε επιχειρηματίες εστίασης για αυθαίρετη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημόσιους χώρους στις Αίρες. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Ταΐρη, οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αρχικά γίνονται συστάσεις, τονίζει ο κύριος Ταΐρης, και στη συνέχεια, σε όσους δεν πειθαρχούν, επιβάλλονται τα πρόστιμα. Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν λάβει ακόμη άδεια για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Δημοτική Αστυνομία επιβάλλει πρόστιμα. Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία συνεχίζονται σε όλη την πόλη. Αφορά όχι μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά όλα τα μαγαζιά που παρανομούν
και βγάζουν, καταλαμβάνουν χώρο έξω από τα μαγαζιά τους. Συστάσεις γίνονται και μετά επιβάλλονται προστήματα σε όσους δεν πειθαρχούν και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί καταστηματάρχες που δεν έχουν βγάλει ακόμα άδειες για τα τραπεζοκαθίσματα από το τμήμα αδειοδοτήσεων και σε αυτούς ενημερώνουμε να βγάλουν τις απαραίτητες άδειες για τον χώρο που θα καταλαμβάνουν και εφόσον δεν έχουν αυτή την άδεια επιβάλλεται το πρόστιμο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν σταματάει ποτέ η δημοτική αστυνομία και πιστεύουμε να έχουμε μια πιο λειτουργική πόλη. Κυρώσεις που έχουν επιβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολλές, ξεκαθαρίζει ο κύριος Ταΐρης, λέγοντας ότι οι επιχειρηματίες μετά την επιβολή των προστήμων προχώρησαν στην απομάκρυση των τραπεζιών. Όποιο κατάστημα δεν έχει βγάλει άδεια και όποιο κατάστημα έχει τραπεζοκαθίσματα έξω χωρίς άδεια, έχουν επιβληθεί προστήματα. Έχουν επιβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά προστήματα στο κέντρο της πόλης σε μαγαζιά εστίασης που δεν έχουν βγάλει την άδεια. Αυτά δεν υποχρεούνται να τα μαζέψουν. Τι ορίζει η νομοθεσία? Φυσικά και τα έχουν μαζέψει, φυσικά και έχουν περιοριστεί και έχουν πάει στο τμήμα αδειοδοτήσεων, έχουν βγάλει άδεια και όσοι δεν έχουν βγάλει την απαραίτητη άδεια δεν τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στους πεζοδρόμους και στο πεζοδρόμιο. Τα πρόστιμα είναι ανάλογα την κάθε περίπτωση, παραδείγματος χάρη τα τετραγωνικά του καταστήματος. Πάντως κυμαίνονται από 200 έως και 400 ευρώ. Ανάλογα με τις περιπτώσεις και ανάλογα με τα τετραγωνικά που καταλαμβάνει κάθε κατάστημα. Είναι ανάλογα 200, 300, 400 ευρώ. Το νοσοκομείο Σερών περιμένει από μέρα σε μέρα ένα νέο αναισθησιολόγο. Τον κύριο Μπογιατζή, όπως τόνισε ο αναπληρωτής διοικητής νοσοκομείου Σερών, Παναγιώτης Πεγίδης. Ο κύριος Μπογιατζής είναι ο γιατρός που έχει πάρει τη θέση του διευθυντή με την τελευταία προκήρυξη. Το νοσοκομείο Σερών περιμένει από μέρα σε μέρα ένα νέο αναισθησιολόγο, τον κύριο Μπογιατζή, όπως τόνισε ο αναπληρωτής διοικητής νοσοκομείου Σερών, κύριος Παναγιώτης Πεγίδης. Ο κύριος Μπογιατζής είναι ο γιατρός που είχε πάρει τη θέση του διευθυντή με την τελευταία προκήρυξη. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να εμφανιστεί ο κύριος Μπογιατζής, ο οποίος θα αναλάβει υπηρεσία. Είναι ο γιατρός που έχει πάρει την θέση του διευθυντή με την τελευταία προκήρυξη. Έτσι, το νοσοκομείο θα έχει πια δύο αναισθησιολόγους, τον κύριο Μπογιατζή και την κυρία Τερλεμέ. Ενώ σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή, ενδεχομένως να συνεχίσουν και τη συνεργασία με τον κύριο Πέτσα. Θα έχουμε τους δύο τους δικούς μας, δηλαδή τον κύριο Μπογιατζή και την κυρία Τερλεμέ. Και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να συνεχίσουμε να έχουμε τον κύριο Πέτσα. Απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν μετά το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Επιλογές σχετικά με το Κέντρο Υγείας της Νέας Ζύχνης και τα κρούσματα που σημειώθηκαν στο προσωπικό του, έδωσε η υποδιοικήτρια της Τέταρτης, είπε η κυρία Ειρήνη Χατζοπούλου. Τα πρωτόκολλα προστασίας τηρούνται αυστηρά, λέει η κυρία Χατζοπούλου, και είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Ενώ σε ό,τι αφορά τον μη εμβολιασμό μέχρι στιγμής του προσωπικού, αναφέρει πως αυτό θα ισχύει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν μετά το χθεσινό ρεπορτάζ του Επιλογές σχετικά με το Κέντρο Υγείας Νέας Ζύχνης και τα κρούσματα που σημειώθηκαν στο προσωπικό του, έδωσε η υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ειρήνη Χατζοπούλου. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι δίνετε το βήμα και να ζητήσατε να διασταυρώσετε κάποιες πληροφορίες. Θα σας πω ότι εσείς αναφερθήκατε στο άρθρο σας ως με ένα τίτλο «Τι συμβαίνει στο Κέντρο Υγείας Νέας Ζύχνης». Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω με το τι δεν συμβαίνει στο Κέντρο Υγείας Νέας Ζύχνης. Το Κέντρο Υγείας Νέας Ζύχνης, όπως αποτυπώθηκε στο ρεπορτάζ σας, δεν έχει κλείσει, όχι για μέρες, ούτε για ένα λεπτό. Η λειτουργία του ήταν, είναι και θα είναι διαρκής, συνεχής, αδιάκοπη, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος να τερματίσει τη λειτουργία του, να αναστείλει τη λειτουργία του έστω και για 5 λεπτά. Τα πρωτόκολλα προστασίας τηρούνται αυστηρά, λέει η κυρία Χατζοπούλου, και είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Πάω βέβαια, κάνω μια παρένθεση. Γίνεται τακτικός έλεγχος σε ό,τι αφορά το προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό, γιατί εδώ που τα λέμε κανέναν δεν ενδιαφέρει σε πρώτη φάση από πού έγινε η μετάδοση. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνει διασπορά της νόσου. Με δεδομένο όμως ότι διατηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα ατομικής προστασίας και ως προς τους εργαζομένους μεταξύ τους και ως προς τις επαφές τους με τους πολίτες, περιορίζεται, θα πω εγώ, δεν θέλω να είμαι απόλυτη, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η πιθανότητα η διασπορά να γίνει μέσα σε μία δομή. Δεν πάβει όμως να είναι μία δομή, δεν πάβει όμως να έρχεται σε επαφή και άνθρωποι, πολίτες που νοσούν, ενδεχομένως και ένας
υγειονομικός, ο οποίος δεν φέρει συμπτώματα, αλλά είναι φορέας, και να υπάρχει μία μετάδοση. Όταν προκύψει ότι υπάρχει ένα θετικό ή δύο θετικά, όπως εσείς αναφέρετε, κρούσματα μέσα σε μία δομή, αυτό το οποίο γίνεται, όχι γιατί είναι, το ορίζει το κέντρο υγείας ή αν θέλετε ακόμα και η υγειονομική περιφέρεια, το ορίζει το Υπουργείο και ο ΔΗ, γίνονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι υπάλληλοι αυτοί άμεσα μπαίνουν σε καραντίνα κατοίκων, σε κατοίκων απομόνωση, είτε έχουν συμπτώματα είτε δεν έχουν συμπτώματα, και από εκεί και πέρα επιστρέφουν μετά την πάροδο 2 εβδομάδων στην εργασία τους. Έχει φανεί βέβαια ότι μετά την πρώτη εβδομάδα δεν είναι μεταδοτικός ο ιός, αλλά παρά τα αυτά διατηρούμε αυτό το πρωτόκολλο. Και δεύτερον, η απολύμανση που λέτε δεν είναι μια ειδική απολύμανση εάν, για παράδειγμα, βρεθεί κάποιος ο οποίος νόσησε μέσα στο κέντρο υγείας. Η απολύμανση σε σχέση με, με το πρωτόκολλο, έτσι όπως έχει ορίσει ο ΕΟΔΗ, γίνεται ανατακτικά, μπορώ να σας πω, σχεδόν καθημερινά διαστήματα σε όλες τις δομές. Η επαφή της διοίκησης με όλες τις δομές υγείας είναι καθημερινή, ενώ σε ό,τι αφορά τον μη εμβολιασμό μέχρι στιγμής του προσωπικού, αναφέρει πως αυτό θα ισχύει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε καθημερινή επαφή σαν διοίκηση με όλες τις δομές υγείας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι όταν υπάρχουν θετικά κρούσματα, και προσέξτε, γιατί επιμένω να λέω, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. Δεν δίνομαι ακόμα και εγώ ως υποδιοικήτρια να ξέρω ότι ονομαστικά η συγκεκριμένη υπάλληλος, όποια ιδιότητα και αν έχει, έχει νοσήσει. Αυτό όμως το οποίο καθημερινά γνωρίζουμε είναι μέσω του συντονιστή του υπεύθυνου ότι ξέρεις, έχουμε ένα νοσηλευτή σαν ιδιότητα, όχι με ονοματεπώνυμο, ή ένα γιατρό, όπου συμβαίνει. Ότι η πολιτεία ήδη έχει προβεί σε ενέργειες έτσι ώστε να καλύψει δυστυχώς και αυτό το ποσοστό των ανεμβολίας των υγειονομικών. Θέτοντας λοιπόν όμως ως όρο την υποχρεωτικότητά τους για εμβολιασμό μέχρι και τις 1 Σεπτεμβρίου. Ότι αν υπάρχουν ένας ή δύο ανεμβολίαστοι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ζύχνη, δεν το γνωρίζω διότι δεν έχουμε εμείς αυτά τα στοιχεία μέχρι και τώρα που μιλάμε. Δεν δύναται να τα έχουμε. Υπάρχουν εξαιρέσεις, επιμένω να λέω, και προσωπικά δεδομένα, αλλά υπάρχουν και διάφοροι φορείς που έχουν αντίστοιχα τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν αμφισβητώ, για να μην θεωρηθεί ότι σας παρουσιάζω μια ιδανική εικόνα, δεν αμφισβητώ το ότι υπάρχουν και μέσα στις δυστυχώς δομές υγείας και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιστεί για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Θέλω να πιστεύω αυτό που εσείς χαρακτηρίσατε ως αρνητές, ότι είναι πολύ πολύ περιορισμένο. Δεν αμφισβητώ όμως ότι ακόμα και αυτού του τύπου η κατηγορία υπάρχει. Σύμφωνα με την κυρία Χατζοπούλου, το Κέντρο Υγείας Νέας Ζύχνης δεν έκλεισε ούτε για μία ημέρα, τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ και μπήκαν σε καραντίνα όσοι νόσησαν. Ενώ εμείς από πλευράς μας διευκρινίσαμε ότι τα ερωτήματα αυτά ήταν ερωτήματα πολιτών, οι οποίοι μας εξέφρασαν την ανησυχία τους. Εμείς να κρατήσουμε ότι το Κέντρο Υγείας της Νέας Ζύχνης δεν έκλεισε ούτε για μία μέρα. Ναι. Ότι μπήκε σε εφαρμογή ό,τι προβλέπεται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗΣ, ό,τι αφορά, ναι, όταν κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό νοσεί, είτε πέρα από το νοσηλευτικό, οποιοδήποτε άτομο εργάζεται εκεί στο Κέντρο Υγείας, τέθηκαν σε καραντίνα όλοι όσοι ήταν άμεσα έτσι, εμπλεκόμενοι, ας το πούμε, και ότι έχει γίνει και οργανωμένη χνηλάτιση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία σε σχέση με αυτό. Εάν υπάρχει κάποια πληροφορία η οποία, αν θέλετε, αμφισβητεί τη διαδικασία, εδώ είμαστε. Όχι, είναι ερωτήματα τα οποία, ναι, κυρία Χατζοπούλου, θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε είναι ερωτήματα τα οποία, ωραία, θα κάνει ο πολίτης, ο απλός, σε εμάς, και έχει δίκιο, για να μπορέσουμε να βρούμε και εμείς, για να πάρουμε μια απάντηση. Και αντιλαμβάνομαι και την ανησυχία του πολίτη και τον προβληματισμό. Η υποδιοικήτρια της Τέταρτης ΥΠΕ επίσης ανέφερε ότι οι δομές των κέντρων υγείας ήταν από την αρχή έτοιμες να ανταποκριθούν στις δύσκολες αυτές συνθήκες της πανδημίας. Ειδικά ο νομός, δυστυχώς, έχει δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα από τον κορονοϊό. Δηλαδή, υπήρξε μεγάλη διασπορά το προηγούμενο διάστημα. Εάν πραγματικά, και τώρα θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις δομές υγείας και προκειμένου στα κέντρα υγείας, δεν υπήρχε αρχής εξ αρχής η αντίστοιχη προετοιμασία, εκπαίδευση και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, πιστέψτε με ότι
άμεσα θα το βλέπατε, γιατί πραγματικά η διασπορά ήταν τέτοια κάποια στιγμή στις αίρες που δεν θα υπήρχε δομή για δομή που να μπορούσε να εξυπηρετήσει, γιατί οι περισσότεροι θα είχαν ήδη νοσήσει, αναφέρομαι στο υγειονομικό προσωπικό. Τα πρωτόκολλα για όλες τις δομές, είτε μιλάμε για τα κέντρα υγείας, είτε για τα νοσοκομεία, και όχι μόνο στην τεταρτή υγειονομική, για όλη τη χώρα, αρχής εξ αρχής ήμασταν ενήμεροι, αρχής εξ αρχής ενημερώσαμε και αρχής εξ αρχής άρχισαν και τηρούνται και συνεχίζουν να τηρούνται με την ίδια διαδικασία. Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην Βαβακούσα Σερών. Επίσης έγινε γνωστό ότι επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στο Σιδηρόκαστρο Σερών από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιδηροκάστρου, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις. Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην Βαβακούσα Σερών, καθώς επίσης επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στο Σιδηρόκαστρο Σερών από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιδηροκάστρου. Πω για τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθησαν χθες. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών κατά παράβαση του άρθρου 2 για άναμα φωτιάς και διατήρηση φωτιάς στην Ήπεθρο και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιδηροκάστρου κατά παράβαση του άρθρου 12 άναμα φωτιάς σε οικοπαιδικούς χώρους. Τα συγκεκριμένα πρόστιμα είναι ύψους 300 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, μέσα σε 15 ημερολογικές ημέρες, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να πληρώσουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, κατά παράβαση υπάρχει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική διάταξη 9 του 2021. Λέει κάποιες απαγορεύσεις που πρέπει να τις τηρούμε όλοι και μέσα αυτές τις απαγορεύσεις είναι και οι συγκεκριμένες. Απαγορεύονται όπως στο πρώτο πρόστιμο το άναμα φωτιάς, το οποίο γίνεται στην Ήπεθρο έτσι για οποιοδήποτε λόγο, και το δεύτερο πρόστιμο που είναι άναμα φωτιάς σε οικοπαιδικό χώρο. Σύμφωνα με τον επιπυραγό Ιωάννη Γιοβάνη, υπάρχουν συγκεκριμένες πυροσβεστικές διατάξεις και προβλέπονται από την ένατη πυροσβεστική διάταξη του 2021 και τονίζει ότι ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο απαγορεύεται από τους πολίτες το άναμα σε όλους τους χώρους μέχρι τις 20 Αυγούστου, ενώ αναμένεται ανανέωση της διάταξης. Όλα αυτά προβλέπονται από την ενάτη πυροσβεστική διάταξη του 2021 και η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει τις απαγορεύσεις αυτές, είτε είναι για δάση, είτε για δασικές εκτάσεις, είτε για γεωργικές εκτάσεις, είτε χορτολιβαδικές, είτε οικοπαιδικούς χώρους, είτε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναφέρεται μέσα σε αυτή την πυροσβεστική διάταξη. Καλό είναι όλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τη φωτιά για οποιοδήποτε λόγο να γνωρίζουν τα της ενάτης πυροσβεστικής διάταξης του 2021, γιατί μέσα σε αυτή αναφέρονται όλες αυτές οι περιπτώσεις. Επειδή συγχρόνως βγαίνουν και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αυτή τη στιγμή απαγορεύεται το οτιδήποτε, το οποιοδήποτε άναμα σε όλους αυτούς τους χώρους που προανέφερα, τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αλλά πιθανότατα θα ανανεωθεί και θα έχει απαγορεύσει και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν τη λειτουργία τους οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Το προσωπικό είναι έτοιμο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ, ενώ αναφορικά με τους εμβολιασμούς ξεκαθαρίζει ότι θα ακολουθήσουν τις οδηγίες με σκοπό την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των παιδιών. Αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν τη λειτουργία τους οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί. Το προσωπικό είναι έτοιμο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ, ενώ αναφορικά με τους εμβολιασμούς ξεκαθαρίζει ότι θα ακολουθήσουν τις οδηγίες με σκοπό την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των παιδιών. Οι παιδικοί σταθμοί ξεκινούν τη λειτουργία τους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το προσωπικό είναι έτοιμο. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, θα δούμε την εικόνα που θα υπάρχει με την έναρξη και σαφώς θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχουν ούτε συμβιβασμοί, ούτε δεύτερες σκέψεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες με κοινό σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων των υπολείπων και φυσικά των παιδιών των παιδικών σταθμών. Γενικά πάντως ο κύριος Δεσποτίδης είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό εμβολιασμού στον οργανισμό και αν προκύψει αριθμός ανεμβολίαστων θα προχωρήσουν σε προσλήψεις για την αντικατάστασή τους. Το ποσοστό εμβολιασμού είναι πολύ ικανοποιητικό.
Την πλήρη εικόνα όμως θα την έχω στο τέλος του μήνα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποιοι μπορεί να έχουν κάνει την πρώτη δόση κατά το τελευταίο διάστημα. Εφόσον προκύψουν, σαφέστατα και θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις έστω διμηνητών, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που τυχόν θα δημιουργηθούν. Στο μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει η οριστική κατανομή στους παιδικούς σταθμούς. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα των ετουμένων και των θέσεων που έχουν εγκριθεί και θα προχωρήσουμε στην κατανομή σε κάθε παιδικό σταθμό των παιδιών στα τμήματα. Οι αιτήσεις που έχουν γίνει για τις εγγραφές είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικές και περιμένουμε να δούμε την τελική εικόνα, η οποία θα προκύψει, επαναλαμβάνω, την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, ώστε οι 13 παιδικοί σταθμοί των Σερών να λειτουργήσουν με ασφάλεια εν ώψη της πανδημίας. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο και αυτό που ίσχυε και τους τελευταίους μήνες, όσο ήταν σε λειτουργία οι παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ήταν ανοιχτοί μέχρι και την 31η Ιουλίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι τώρα και δεν υπήρξαν προβλήματα. Ακολουθούνται οι οδηγίες των απολυμάσεων και της σχολαστικής καθαριότητας, έτσι ώστε να είναι προστατευμένα εργαζόμενοι και παιδιά. Την ανησυχία τους εκφράζουν οι κάτοικοι του Αγίου Πνεύματος για τα αδέσποτα ζώα στην τοπική κοινότητα. Όπως λένε, ο αριθμός τους αυξάνεται και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί μια ουσιαστική λύση. Σήμερα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Δημήτρης Αρναούτογλου, αναφέρει ότι το πρόβλημα αυτό έχει τεθεί πολλές φορές στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Μετά από τις καταγγελίες κατοίκων του Αγίου Πνεύματος για τις ανησυχητικές διαστάσεις που παίρνει το πρόβλημα με τα αδέσποτα της περιοχής, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Δημήτρης Αρναούτογλου, αναφέρει ότι το πρόβλημα αυτό έχει τεθεί πολλές φορές στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εδώ και 6-7 χρόνια υπάρχουν αδέσποτα πολλά. Κάνουμε καταγγελίες, μάλιστα μια φορά έρθει ξανά το κανάλι σας, πριν από 4-5 χρόνια, οι επιλογές. Και ενώ περιμέναμε κάτι να γίνει, ώστε αυτά, αν όχι να εξαλειφθούν, να εξαφανιστούν, να μειωθούν έστω, αυτά τριπλασιάστηκαν. Επαναλαμβάνω, τριπλασιάστηκαν. Κάναμε κινήσεις προς όλους τους τοπικούς παράγοντες, τους κοινοτικούς, τους δημοτικούς, που δόξα τους είναι πάρα πολλοί, αλλά δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον ούτε ένα δευτερόλεπτο. Με αποτέλεσμα να είναι και αιστεία μόλυσης, βρωμιάς, αφού είναι εμβολίαστα κλπ. Και να δημιουργούν προβλήματα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχονται μετανάστες με μικρά παιδιά και υπάρχει ανά πάση στιγμή κίνδυνος να επιτεθούν, γιατί ζώα είναι σχετικά ήρεμα, αλλά σαν ζώα δεν ξέρεις τι θα σου κάνουν. Μην πω παρακάτω, γιατί και έχουμε και εμείς απάνω και άλλα δέσποτα, τα οποία πάνω από το Σταυρό, άμα δείτε, έχει εκεί πέρα καμιά δεκαριά. Άρα όλο το χωριό έχει αδέσποτα. Όλο φυσικά έχει. Ακούνε καθόλου οι παράγοντες? Αφού δεν μας ακούν παράγοντες, τι να κάνουμε? Να ξέρετε ότι δεν πήραν ούτε ένα μεγάλο σκυλί, κάναν μια-δυο σειρώσεις και λοιπά, κάτι μικρά πήραν κάπου για να τα πουλήσουν. Δεν πήραν εδώ και 6-7 χρόνια ούτε ένα μεγάλο σκυλί. Άρα λοιπόν, ό,τι σας πούν θα είναι ψέματα. Ό,τι σας πούν. Γιατί μιλάνε οι αριθμοί και τα ντοκουμέντα. Τώρα βέβαια, επειδή το φορτηγό του Δήμου μαζεύει κάτι ξύλα που κόπηκαν, φοβήθηκαν και φύγαν τα άλλα τα μεγάλα. Άρα δεν βλέπουμε ολόκληρο το πρόβλημα, βλέπουμε ένα μέρος. Όχι, ένα μέρος ελάχιστο και όχι στην κορυφή του. Mm-hmm. Στην κορυφή του πρόβλημα, γιατί αυτά τώρα κάθονται εδώ μέσα τα μικρά, τα μεγάλα δεν έχουν φάει και πήραν φαγητό. Τα άλλα φύγαν. Άλλα 3-4 μεγάλα σκυλιά φύγαν. Το έχουμε καταγγείλει και εμείς πάρα πολλές φορές στο Δήμο, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Δεδούση, και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Όχι τώρα, από όταν έχουμε εκλεγεί, από το 2019. Δυστυχώς. Δεν παρενεύει η Δημαρχία να κάνει τίποτα για τα αδέσποτα. Ο κύριος Αρναούτογλου μάλιστα λέει πως το πρόβλημα αυτό υπάρχει σε όλα τα χωριά του Δήμου. Όλες οι κοινότητες έχουν πρόβλημα. Όλες οι πλατείες των χωριών και των 17 χωριών του Δήμου Εμμανουήλ Παπά δυστυχώς γίνανε κοινοκομεία. Εμείς σαν κοινοτικά συμβούλια απλά έχουμε ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και δεν μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα, καταλάβατε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το κοινοκομείο που πρέπει να γίνει και οπωσδήποτε επιβάλλεται να γίνει είναι πολιτισμός. Κάνω έκκληση στον Δήμαρχο να κάνουμε οπωσδήποτε κοινοκομείο στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Πάντα εμείς έχουμε γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Αυτός αποφασίζει, αυτός εκτελεί. Άρα ο Δήμος τα ξέρει όλα. Βεβαίως. Φυσικά. Συνεχίζει να μην κάνει τίποτα. Μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο τώρα.
Συνελήφθη χθες στις 18 Αυγούστου το μεσημέρι στον Προμαχώνα από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σιδηροκάστρου μία αλλοδαπή γυναίκα, καθώς παρουσίασε στα σύνορα πλαστό τεστ κορονοϊού. Συνελήφθη εχθές 18 Αυγούστου το μεσημέρι στον Προμαχώνα από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σιδηροκάστρου μία αλλοδαπή γυναίκα. Σε έλεγχο κατά την είσοδό της στη χώρα διαπιστώθηκε να κατέχει πλαστή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού, η οποία και κατασχέθηκε. Επιπλέον σε βάρος της βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Αυτές οι μικρές, ζωηρές, δυνατές στιγμές, υπογλύτιμες, δεν θέλω να χάνονται. Για αυτές τις στιγμές, ασπίδα προστασίας μου, τα Sunny Pads. Προσφέρουν άριστη απορροφητικότητα και αποδεδειγμένο περιορισμό των οσμών για έως και 8 ώρες. Μοναδική αίσθηση καθαριότητας που την αισθάνομαι. Sunny Pads. Ασπίδα προστασίας σε κάθε πολύτιμη στιγμή. Η τύχη σου σε περιμένει εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό το Σάββατο τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του Λότο. Λότο. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Διπλασιάζεται από σήμερα η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παροχών του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στην Εύβοια. Η κίνηση αυτή στόχο έχει να δώσει ενίσχυση με τονωτική ένεση στην τοπική κοινωνία που έχει πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Διπλασιάζεται από σήμερα η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παροχών του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 στους Δήμους Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας Ευβοίας. Στην απόφαση αυτή προχώρησε ο ΑΕΒ στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παρόχων του Οργανισμού. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι τουριστικών καταλήμματων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021-2022 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 30 Ιουνίου 2022 μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr με κωδικούς TaxisNet ή ΟΑΕΔ. Η κίνηση αυτή στόχο έχει να δώσει ενίσχυση με τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία που έχει πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τα νέα Babylino Pants έρχονται με πιστοποιήσεις από τους ειδικούς. Την Άννα, επαγγελματία στο γύρω-γύρω όλη μέρα. Τον Κωνσταντίνο που μελετά τον βαθύ ύπνο. Αλλά και τους γονείς του που τον απολαμβάνουν χωρίς διακοπές. Γιατί οι μοναδικές καινοτομίες τους προσφέρουν ασύγκριτα σταθερή εφαρμογή, έξτρα απορροφητικότητα και τη στεγνότητα που χρειάζεται ακόμη και μετά από πολύ ωραία χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα και καλοκαιρινές προσφορές στα σούπερ μάρκετ Kansas. Μέχρι την Τετάρτη 25 Αυγούστου με την κάρτα K-Economy. Φιλέτο γαλοπούλα βραστή έδεσμα με 9,85 το κιλό. Προμηθευτείτε το κρέας της εβδομάδας σε εκπληκτική τιμή. Σουβλάκια από νοπό ελληνικό κοτόπουλο το κιλό μόνο 6,98. Κιμάς ανάμεικτος νοπός ελληνικός μόνο 5,20 το κιλό. Δροσιστείτε με οικογενειακά παγωτά κρικρί τα 3 λίτρα 20% πιο φθηνά. Αλλά και με χυμού ήδη 1 λίτρου που θα βρείτε 30% πιο φθηνά. Ακόμη όλα τα χαρτικά ρεγκίνα στη μισή τιμή. Και πολλές ακόμη προσφορές για να επιλέγετε καθημερινά ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Στο πλευρό των πυρόπληκτων όμως βρίσκεται και ο Δήμος Συνδικής. Τη συμπαράστασή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους των πυρόπληκτων περιοχών εκφράζει έμπρακτα ο Δήμος Συνδικής, καθώς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβολο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Μιχαήλ Καλομύρη, ζητήθηκε και ξεκίνησε η συγκέντρωση ζωοτροφών.
Τη συμπαράστασή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους των πυρόπληκτων περιοχών εκφράζει έμπρακτα ο Δήμος Συντικής, καθώς μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Μιχαήλ Καλομύρη, ζητήθηκε και ξεκίνησε η συγκέντρωση ζωοτροφών. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν μπάλες τριφυλιού, σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι, μπορούν να επικοινωνούν με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, Στάθη Ζαπρίδη, στο τηλέφωνο 6980-893668. Η παράδοση των ζωοτροφών πραγματοποιείται στην αποθήκη του Πέτρου Μαυροχωρίδη, που βρίσκεται στο Νεοχώρι Συντικής, παρουσία υπαλλήλου του Δήμου. Ο Δήμος Συντικής δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος και να μην στηρίξει τους κατοίκους των Δήμων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ανυπολόγιστες ζημιές που άφησαν στο πέρασμά τους οι καταστροφικές πυρκαγιές. Γι' αυτό και απευθύνει έκκληση προς όλους τους δημότες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Πάντως, από την πρώτη στιγμή που ο Δήμος Συντικής ξεκίνησε τη συγκέντρωση ζωοτροφών, η ανταπόκριση των δημοτών είναι θερμή. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Συντικής, άμεσα και μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, έχει διαθέσει τη μαθητική εστία κάτω ποροείων για τη φιλοξενία παιδιών πυρόπληκτων οικογενειών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, ενώ η ΚΕΔΕ, μέλος της οποίας είναι ο Δήμος Συντικής, άνοιξε ειδικό λογαριασμό, στον οποίο θα καταθέσει 500.000 ευρώ για αναδασώσεις. Η καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, καθώς οι αυτοψίες ξεκίνησαν και προχωρούν άμεσα. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Η καταβολή των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, καθώς οι αυτοψίες ξεκίνησαν και προχωρούν άμεσα, ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και στην εκπομπή Καλοκαίρι μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη και τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε λεπτομερώς στους ελέγχους και στις δύο περιοχές όπου υπήρξαν οι μεγαλύτερες ζημιές. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν οι εκταμιεύσεις, δήλωσε ο κ. Καραμανλής και επισήμανε ότι ενώ στο παρελθόν ένας άνθρωπος που είχε καεί το βιός του έπρεπε να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να πάρει τα χρήματά του, αυτή τη φορά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνει κάτι πολύ απλό. Μία πλατφόρμα, μία εκταμίευση. Σπέκουλα πάνω στα καμένα, καλύτερα να μην κάνουμε, πρόσθεσε ο κύριος Καραμαλής. Εξέφρασε τη λύπη του που υπάρχουν φωνές στην αντιπολίτευση, οι οποίες απαξιώνουν το γεγονός ότι λειτουργήσε με επάρκεια το 112 και δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε στον αγώνα δρόμου που δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, διότι πρέπει πρώτα να γίνει υλοτόμηση στα καμένα και άμεσα τα πρώτα μικρά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για να ξεκινήσει μετά η αναδάσωση. Ακούγοντας τους ανθρώπους εδώ που βγάλατε από τα βίλια, καταλαβαίνουμε πόσο δυσάρεστο, πόσο τραγικό είναι να καταστρέφονται ολόκληρες περιουσίες και να κινδυνεύει το σπίτι κάποιου. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες είχα πάει στη Βαρυμπόμπη και είχα δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει τα σπίτια τους, είχαν χάσει τις περιουσίες τους. Και αυτό που εμείς κάναμε ως Υπουργείο Υποδομών είναι ξεκινήσαμε τη διαδικασία των αυτοψιών όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι, πόσες αυτοψίες θα μου πείτε, είναι αρκετό αυτό? Είναι το πρώτο βήμα. Γιατί χωρίς αυτοψίες, ξέρετε, δεν μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις. Από χθες η πλατφόρμα είναι στον αέρα. Ήδη από ό,τι ενημερώθηκα σήμερα το πρωί έχουν γίνει αρκετές αιτήσεις και για πρώτη φορά βλέπετε ότι το κράτος, παρά τις παθογένειες όλων αυτών των ετών που λέτε, μία κίνηση που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν τα δασαρχεία να έρθουν από την αποκεντρωμένη διοίκηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δίνουμε χρήματα, το ποσό που έχει της κρατικής αρρωγής είναι μέχρι 150.000 ευρώ. Σωστό. Αυτό το ποσό όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει μια διαδικασία. Πρέπει να έρθει ο μηχανικός, πρέπει να γίνουν οι αυτοψίες, τα λεφτά δεν θα τα πάρεις αύριο. Τι έρχεται και κάνει η κυβέρνηση λοιπόν για πρώτη φορά μετά τον Ιαννό? Έρχεται και λέει ότι εγώ σου δίνω τώρα άμεσα ένα πολύ σημαντικό ποσό, μέχρι 20.000 ευρώ, ειδικά στα λεγόμενα κόκκινα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πόσα είναι αυτά, κύριε Υπουργέ, τα κόκκινα μέχρι τώρα? Στην περίπου. Αττική, τα ναι. Κόκκινα σπίτια, δηλαδή αυτά που πρέπει να καταστραφούν ολοκληρωτικά, είναι γύρω στα 250. Mm-hmm. Δηλαδή στην περιοχή των 4 Δήμων. Ένας άνθρωπος, φανταστείτε, που έχει καεί το βιός του, έπρεπε να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία για να πάρει τα χρήματά του. Mm-hmm. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Μία πλατφόρμα, μία εκταμίευση. Και αυτό το οποίο πρέπει η κυβέρνηση να κάνει και θα κάνει άμεσα και το κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό θεωρώ κομβική σημασία στο γεγονός ότι τα δασαρχεία ήρθαν πίσω
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή στην κεντρική διοίκηση, είναι υλοτόμηση, που είναι πολύ βασικό, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα άμεσα, κορμοδέματα και αυτά που πρέπει να γίνουν και γίνονται, και μετά βέβαια η μεγάλη δουλειά που έχει να κάνει με την λεγόμενη αναδάσωση στις περιοχές που έχουν πληγεί. Για την δύσκολη μέρα που ξημερώνει στο Αφγανιστάν μετά την νίκη των Ταλιμπάν, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Sky ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για το αν η Δύση πραγματοποιεί στροφή έναντι των Ταλιμπάν, ανέφερε ότι ο δυτικός κόσμος δείχνει μια ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα και εξήγησε ότι είναι σημαντική η ύπαρξη διάβλων επικοινωνίας. Για τη δύσκολη μέρα που ξημερώνει στο Αφγανιστάν μετά την νίκη των Ταλιμπάν, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Sky ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για το αν η Δύση πραγματοποιεί στροφή έναντι των Ταλιμπάν, ανέφερε ότι ο δυτικός κόσμος δείχνει μια ρεαλιστική προσέγγιση στο ζήτημα και εξήγησε ότι είναι σημαντική η ύπαρξη διάβλων επικοινωνίας. Επιπλέον, εξέφρασε την ανησυχία του ότι η νίκη των Ταλιμπάν ίσως λειτουργήσει ως μηχανισμός εμψύχωσης και αφύπνισης θυλάκων φονταμεταλιστών σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Ο βουλευτής εκτίμησε ότι οι Ταλιμπάν θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν την εικόνα τους προς τον έξω κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αλλάξουν θέσεις. Το πιο πιθανό, σύμφωνα με τον κύριο Χατζηβασιλείου, είναι το Αφγανιστάν να γυρίσει πίσω δεκαετίες στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Για τη νέα προσφυγική μεταναστευτική κρίση, ο κύριος Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν είναι διαρρεθειμένη να αναλάβει ένα ρόλο που δεν της αναλογεί, ούτε πρόκειται να σηκώσει μόνη της το βάρος. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει παράνομες εισόδους ούτε από στεριά ούτε από θάλασσα. Ακόμη τόνισε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ασφαλής αποχώρηση από το Αφγανιστάν όλων εκείνων που συνεργάστηκαν με τις ελληνικές δυνάμεις. Για το ρόλο της Τουρκίας, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η Άγκυρα φιλοδοξεί να καταστεί μεσάζοντας ανάμεσα σε Ταλιμπάν και Δύση, προβάλλοντας την ισλαμική διάσταση της πολιτικής της. Η αλλαγή καθεστώτος στο Αφγανιστάν σίγουρα είναι μια τραγική εξέλιξη με διεθνή αντίκτυπο. Η Δύση δεν αλλάζει ούτε θέσεις ούτε προθέσεις, αλλά φαίνεται να προσεγγίσει πια το ζήτημα με ρεαλισμό, με μια πραγματιστική προσέγγιση. Πάντα άλλωστε είναι χρήσιμος ο διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και με το χειρότερο αντίπολο. Επομένως, η Δύση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να τον αποκαταστήσει. Όμως, να μην ξεχνιόμαστε, η Δύση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στους Ταλιμπάν. Το Αφγανιστάν δεν πρέπει και δεν μπορεί να ξαναγίνει κέντρο ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Η χώρα μας δεν θα παίξει έναν ρόλο που δεν της αναλογεί. Γι' αυτό δεν θα επιτρέψουμε παράνομες εισόδους ούτε από στεριά ούτε και από θάλασσα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε το χρονικό εντοπισμού και αποκάλυψης ενός σπουδαίου έργου του 16ου αιώνα της Παναγίας Οδηγήτριας από την Ομάδα Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων της Άρτης. Πρόκειται για τη συντήρηση μιας αμφιπρόσωπης φορητής εικόνας που ο επισκέπτης μπορεί να προσκυνήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σερών. Είναι η αμφιπρόσωπη φορητή εικόνα ζωδόχου πηγής 18ου αιώνα και της Παναγίας Οδηγήτριας του 16ου αιώνα. Αυτό είναι το χρονικό εντοπισμού και αποκάλυψη ενός σπουδαίου έργου του 16ου αιώνα της Παναγίας της Οδηγήτριας από την ομάδα Συντήρηση ζωγραφικών έργων της Άρτης. Για δεκαετίες κρυβόταν κάτω από απανθρακωμένα και οξυδωμένα στρώματα βερνικιού και χρωμάτων στη β' όψη της εικόνας της ζωδόχου πηγής η απεικόνιση της Παναγίας Οδηγήτριας. Το πλήθος των φθορών, η καύση που είχε υποστεί και τα στρώματα βερνικιών και χρωμάτων έδιναν την εντύπωση ότι δεν υπήρχε ζωγραφική συνοπίστια όψη της εικόνας.
Έπειτα όμως από εκτεταμένη εξέταση και ανάλυση, αποκαλύφθηκε αυτό το μοναδικό έργο και με χαρά μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό μας. Την ιερή εικόνα μπορείτε να την προσκυνήσετε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σερών. Για μία ακόμη χρονιά, το Επιμελητήριο Σερών συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Επιμελητήριο Σερών αποφάσισε να δώσει και φέτος δυναμικό παρόν στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Για ακόμα μία χρονιά, το Επιμελητήριο Σερών θα δώσει δυναμικό παρόν στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος. Η 85η ΔΕΡ θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλων. Τιμόμενη χώρα για το 2021 θα είναι η Ελλάδα. Τα ωφέλη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Διεθνή Έκθεση είναι πάρα πολλά, καθώς χιλιάδες επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις σεραϊκές επιχειρήσεις, να γευτούν τα σεραϊκά προϊόντα, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και τις ομορφιές του τόπου. Για ακόμη μια φορά, 11 με 18 του μήνα, είναι η έκθεση, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη μετα-COVID έκθεση η οποία θα γίνει με αυστηρά πρωτόκολλα. Από ό,τι ανακοινώθηκε, οι εισερχόμενοι, ακόμα και αυτοί που θα συμμετάσχουν, θα είναι μόνο αυτοί που θα έχουν κάνει εμβόλιο. Είναι μια έκθεση η οποία θα αφορά την Ελλάδα μας, τα προϊόντα της και το γενικό το γίγνεσθε στην ελληνική πραγματικότητα. Το Επιμελητήριο Σερών θα είναι στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με ένα stand 50 τετραγωνικών. Έχουν δείξει ενδιαφέρον αρκετές επιχειρήσεις. Θα είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε χωρίς δικό μας περίπτερο, αλλά αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω του ότι δεν ξέραμε πώς θα είναι οι συνθήκες εκείνη τη στιγμή. Οπότε επιλέξαμε να είμαστε με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και όλα τα event τα οποία θα γίνουν με αυτή. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ακόμα δυναμική παρουσία και θα δώσουμε το στίγμα μας και σε αυτή την έκθεση, την 85η έκθεση Θεσσαλονίκη. Οι φίλαθλοι γυρνάνε επίσημα στα γήπεδα εμβολιασμένοι ή με χαρτί νόσησης. Την ίδια ώρα και η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ξεκίνησε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Οι φίλαθλοι γυρνάνε επίσημα στα γήπεδα εμβολιασμένοι ή με χαρτί νόσησης και η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ξεκίνησε τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Η ΠΑΕ αναφέρει: «Ο κόσμος είναι η δύναμή μας, η δύναμη του Λέοντα της Αμφίπολης, η δύναμη του Πανσεραϊκού μας. Ανοίγουμε και πάλι το σπίτι μας, το γήπεδό μας σε όλους εσάς που αγαπάτε τον Πανσεραϊκό. Η ομάδα μας και ο κόσμος μας διψά για να πανηγυρίσει από κοντά νέες σεραϊκές επιτυχίες. Με τον κόσμο στο πλευρό μας, ο Πανσεραϊκός αποκτά ξανά τη δύναμη του λιονταριού». Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων: θύρα 1, 70 ευρώ. Θύρες 2, 3, 4, 150 ευρώ. Θύρες 5, 6, 50 ευρώ, VIP 250 ευρώ. Τα εισιτήρια διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος Super League 2, όλους τους εντός έδρας αγώνες κυπέλου, όλους τους εντός έδρας φιλικούς αγώνες, όλους τους εντός έδρας αγώνες Play-Off Super League 2, εφόσον η ομάδα συμμετέχει στη διαδικασία. Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων: σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, από τα γραφεία του γηπέδου Πανσεραϊκού, οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθευτούν με τηλεφωνικό ραντεβού στο 23210-85-858. Με δωρεάν παραλαβή μέσω courier, οι φίλαθλοι που επιθυμούν να αποκτήσουν εισιτήριο διαρκείας αλλά διαμένουν εκτός νομού Σερών μπορούν να αποστείλουν στο email info@panseraikosfs.gr τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το απόψινό μας δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε γι' αυτό, καλό σας βράδυ. Γεύσεις. Χειροποίητες, παραδοσιακές πίτες με αγνά υλικά από ανθρώπους που γνωρίζουν. Δοκιμάστε όλες τις χειροποίητες πίτες μας σε όλες τις γεύσεις των 1.800 γραμμαρίων μόνο 13 ευρώ και των 1.400 γραμμαρίων μόνο 10 ευρώ. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση.